Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα είμαι αρκετά σύντομος, διότι θεωρώ ότι όσα έπρεπε να λεχθούν έχουν υποθεί από τους συναδέλφους, τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, από τους υπουργούς, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και από τους συναδέλφους βουλευτές. Είναι χρήσιμο όμως ο ελληνικός λαός να μάθει και δύο-τρεις αλήθειες πέραν των νομικών που ανεπτύχθησαν κατά τη διάρκεια αυτής της πολύωρης συζήτησης. Διάγω εσείς με τη βοήθεια του Θεού και με την ψήφο του ελληνικού λαού, μόνο με σταυρό προτίμησης, την τρίτη δεκαετία στη Βουλή των Ελλήνων. Εκλεγμένος από το 1993, ανελιπώς μέχρι σήμερα, 6 φορές με τη Νέα Δημοκρατία, το 96, το 2000, το 93, το 96, το 2000, το 4, το 7, το 9. Και όταν η Νέα Δημοκρατία, δια του Αντώνη Σαμαρά, αποφάσισε να διευρυνθεί με τα ακροδεξιά στελέχη του ΛΑΟΣ, με τον πρώην πρόεδρο της νεολαίας της επέντης Χούντας, με τον ημνητή του Γκέμπελς και τον κύριο Πλεύρη, όταν αποφάσισε να μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε συνήγορο υπεράσπιση του ΠΑΣΟΚ, που μέχρι και προηγουμένως βλέπαμε πως υπερασπιζόντουσαν το ΠΑΣΟΚ που αντιπολιτεύεται τότε τη Νέα Δημοκρατία, τότε ξεχώρισαν οι δρόμοι μας και γεννήθηκαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Ένα κίνημα πολιτών που συμπεριέλαβε στελέχη της κεντροδεξιάς, του κέντρου, της κέντροαριστεράς, του πατριωτικού ΠΑΣΟΚ, όπως τον αντιπρόεδρο τον Παναγιώτη Σγουρίδη, και δημοκρατικούς πολίτες. Κύριε Πρόεδρε, ποτέ δεν συνεργάστηκα με την ακροδεξιά. Εγώ ξεκίνησα από τη Διανά του Κωστή Στεφανόπουλου και εν συνεχεία ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και υπηρέτησα μέχρι τον Κώστα Καραμαλή, εκείνον τον Πρωθυπουργό που έλεγε ότι δεν συνεργάζεται με τάκρα. Φτάσαμε εδώ λοιπόν μετά από όλα αυτά τα χρόνια, πιστός του κοινοβουλευτικού θεσμού και στην κοινοβουλευτική διαδικασία, να έρχομαι σήμερα ερωτώμενος για το αν πρέπει να συσταθεί εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή, διότι, λέει, συνομίλησα ως υπουργός με έναν κρατούμενο που ζήτησε εκείνος τη συνομιλία μαζί μου διενός δημοσιογράφου για να καταγγείλει την μεγαλύτερη υπόθεση ναρκωτικών που έχει ποτέ συλληφθεί στην Ελλάδα. Και μάλιστα, βλέπω για πρώτη φορά την αξιωματική αντιπολίτευση, και λυπούμε γι' αυτό, να προτείνει τη διενέργεια εξεταστικής επιτροπής όχι για την αποκάλυψη της αλήθειας ή έστω και για πολιτική σκοπιμότητα, αλλά με σαφέστατο τρόπο για την παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και της δικαστικής έρευνας για αυτή τη μεγαλύτερη υπόθεση ναρκωτικών. Είναι η πρώτη φορά που κόμμα κινδυνεύει να κατηγορηθεί ότι λειτουργεί ως πολιτικός βραχίωνας μιας εγκληματικής οργάνωσης. Και δεν σας κρύβω ότι όταν άκουσα τον Γιάννη Κεφαλογιάννη προηγουμένως στην ομιλία του να χρησιμοποιεί τη λέξη τζάμπα μάγκας, με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, τον Γιάννη Κεφαλογιάννη όμως συνυπηρετήσαμε κάποτε μαζί που πάλευε εναντίον συγκεκριμένου συμφέροντο, τον κύριο Κεφαλογιάννη λοιπόν, τον Μανώλη του Κεφαλογιάννη, να λέει τζάμπα μάγκας, θυμήθηκα τότε τον Κώστα Σιμίτη. Πώς τον, τέλος πάντων. Ο Μανώλης είναι στην Ευρωβουλή. Θυμήθηκα λοιπόν τον Κώστα Σιμίτη όταν έλεγε τζάμπα μάγκα τον Κώστα Καραμαλή. Τζάμπα μάγκας ήταν ο ορισμός του Κώστα Σιμίτη στον Κώστα Καραμαλή. Και βεβαίως το τζάμπα μάγκας δεν τυχαίο, διότι αυτή η υπόθεση θα αποδείξει ότι υπάρχουν πράγματι τζάμπα μάγκες, αλλά και επιπληρωμή βλάκες ή απατεώνες στην πολιτική ζωή του τόπου. Επιπληρωμή εκπρόσωποι συμφερόντων εγκληματικών και επιχειρηματικών. Και τα λεφτά είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Γιατί θα πρέπει κανείς να ξέρει ότι αυτή η ποσότητα ναρκωτικών των 2 τόνων, δεν λέω των 3 τόνων, καθαρής ηρωίνης κοστίζει στην παραγωγή $1 εκατομμύριο, και όταν εμπλουτιστεί και φτάσει για να δολοφονήσει τα παιδιά μας,
Μαζεύονται 3 δισεκατομμύρια μαύρα. Πολλά τα μαύρα λοιπόν. Και αυτά τα μαύρα είναι αυτά που χρησιμοποιούνται για να βρίσκουν συνηγόρους υπερασπίσεως. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ιστορία αυτή ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου. Το μεσημέρι της 15 Ιουνίου εκλήθη από έναν εκδότη που δεν θα πω το όνομά του, αν θέλει ο ίδιος να το πει, ο οποίος μου είπε ότι η δικαστική του συντάκτης του έφερε ένα άρθρο με τίτλο «Ειδικό δικαστήριο για τον Καμένο». Και μάλιστα ότι το άρθρο αυτό ήταν προτυπωμένο, και επειδή την έχει χρόνια συνεργάτη, είναι από κάπου δοσμένο. Και παρότι ο εκδότης αυτής της κυριακάτικης εφημερίδας είχε οικονομικά προβλήματα, όπως όλοι οι εκδότες, αρνήθηκε να το δημοσιεύσει. Είναι το άρθρο που έβγαλε το καρφί στις 17 του μηνός και ξεκίνησε η διαδικασία της προτάσεως, συστάσεως, εξεταστικής των γραμμάτων επιτροπής. Ειδικό δικαστήριο για τον Καμένο. Το αντίγραφο μου έδωσε ο εκδότης στα χέρια μου που του ενεχείρισε τότε η δικαστική συντάκτης για να το δημοσιεύσει, είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που δημοσίευσε το καρφί. Φαντάζομαι ότι θα ψάξαν κι άλλες εφημερίδες για να το βγάλουν, προκειμένου να μην κατηγορηθούν ότι είναι ο όμιλος που προάγει το συγκεκριμένο δημοσίευμα. Από εκείνη την ημέρα και μέχρι σήμερα εκδόθησαν 2 καινούργιες εφημερίδες. Αγοράστηκε άλλη μία εφημερίδα. Εξαγοράστηκαν άλλες 3 υποεφημερίδες. Και μέχρι σήμερα είμαι ο μόνος πολιτικός που είμαι πρωτοσέλιδο κάθε εβδομάδα και σε 7 αυτές τις εφημερίδες. Για το έγκλημα του να οδηγήσω στη δικαιοσύνη ένα μάρτυρα που ήθελα να καταθέσει για μια υπόθεση ναρκωτικών. Τις υπόλοιπες είναι ο Πρωθυπουργός ή κάποιοι άλλοι υπουργοί. Και αυτοί οι οποίοι εκτελούν τα συμβόλαια είναι αυτοί που λαμβάνουν και τα χρήματα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεύτερο γεγονός, τζάμπα μάγκα ή βλάκα επιπληρωμή. Σήμερα δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο η μήνυση ενός επιχειρηματία της νύχτας, αλλά ενός επιχειρηματία που έγραψε στη ζωή του πολλά χρόνια, του Ευστράτιου Κακέτσι, διοκτήτη της γνωστής Νεράιδας, κατά του Ιωάννη Κουρτάκη, του Αλέξιου Κούγια και Παντούση Υπευθύνου. Είναι ο επιχειρηματίας αυτός που κάλεσε τον δικηγόρο Αλέξη Κούγια για να τον προστατεύσει ως δικηγόρος σε υπόθεση που έχει με το ΤΑΙΠΕΔ για κέντρο που βρίσκεται στο Παλαιό Φάληρο. Τι έγινε εκεί λοιπόν? Διαβάζω από τη μήνυσή του. Πρέπει να επισημάνω σημείο αυτό ότι πέραν της παραγράφου 3 του άρθρου 370 του ποινικού κώδικα που τελέστηκε από αμφότερους τους μηνυωμένους εγκαλουμένους, στρέφω τη μήνυση έκκλησή μου ευθέως κατά του δικηγόρου και ως δράση του αδικήματος παραγράφου 2. Ότι δηλαδή αποτύπωσε σε υλικό φορέα το περιεχόμενο της ιδιωτικής συνομιλίας του με μένα, χωρίς τη συνένεσή μου, δεδομένου ότι στην εν λόγω συζήτηση δεν συμμετείχε και δεν παρέμβηκε κανένας άλλος πέραν εμού και του δικηγόρου, και εκ των πραγμάτων δεν μπορεί η συνομιλία αυτή να υπεκλάβει από κανένα άλλο πρόσωπο παρά μόνο τον ίδιο. Και συνεχίζει. Και ενώ γνώριζα ότι η συνομιλία μου αυτή έλαβε χώρα αποκλειστικά λόγω της ιδιότητάς του ως πλειοψηφίου δικηγόρου μου και επ' αφορμής της εντολής, πολλό δε μάλλον ότι η συναισθηματική μου κατάσταση ήταν τραγική, όχι μόνο λόγω της εξώσεώς μου, αλλά και της απειλής ότι αυτή θα δημοσιοποιηθεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Δευτέρου Καλωμένου και του εφοπλιστή Ευάγγελου Μαρινάκη, οι οποίοι σε περίπτωση που αποδεχόμουν να καταθέσω ενώπιον του εισαγγελέα Εφετών Πειραιός, ενοχοποιώντας 3 πρόσωπα, θα μου έδιναν πλούσια ανταμοιβή άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ και θα έσωσα την περιουσία μου. 1 εκατομμύριο λοιπόν ευρώ, καταθέτω τη μήνυση. 1 εκατομμύριο ευρώ θα πληρώνανε για να βγει ο επιχειρηματίας και να μας κατονομάσει. Γιατί ο κύριος Μπρακουμάτσος, κάνοντας την έρευνα, δυστυχώς για αυτούς, στη μήνυση την οποία υποβάλλαν κατά της εισαγγελέως, έκρινε ότι δεν υπάρχει φυσικός αυτούργος. Άρα δεν υπάρχει και ηθικός αυτούργος. Άρα όλη αυτή η συνωμοσία η οποία στήθηκε για να σταματήσει η έρευνα,
δεν θα πήγαινε καλά. Ο συγκεκριμένος δεν τα πήρε το 1 εκατομμύριο, όπως δεν τα πήρε και ο εκδότης που είχε ανάγκη από διαφημίσεις, όπως δεν τα πήραν πιθανώς και άλλοι. Αλλά κάποιοι άλλοι τα πήρανε. Και όχι απλώς τα πήρανε, αλλά λειτουργούν πραγματικά ως πιστόλια της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδος. Και έρχομαι στη Βουλή. Ανέφερε ο Πρωθυπουργός προηγουμένως για το πρωτοσέλιδο που αφορούσε τον Υπουργό, τον κύριο Κουρουπλή. Πράγματι, και εγώ τον είδα το πρωί ότι ο κύριος Κουρουπλής ήταν, λέει, στη γιορτή του εφοπλιστή που βούλιαξε το καράβι και μάλιστα χόρευε και ζεμπέκικο. Τον πήρε καν 2 φορές τηλέφωνο. Δεν μπόρεσα να τον βρω. Βλέπω σε λίγο την ανακοίνωσή του. Και την ανακοίνωση των εργαζομένων στα ναυπηγεία, στη ζώνη του περάματος. Και την ανακοίνωση των πολιτικών υπαλλήλων. Στοχοποιήθηκε ο Κουρουπλής και του φτιάξαν μαϊμού είδηση, την οποία την έφερε βέβαια εδώ ποιος άλλος, ο εκπρόσωπος των συμφερόντων, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, για να το ανακοινώσει το σώμα. Τη μαϊμού είδηση. Και ποια άλλη είδηση μας έφερε εδώ? Έφερε αγωγή, λέει, η οποία με δικάζει, με καταδικάζει, γιατί εμπλέκω τον κύριο Κουρτάκη στην υπόθεση του Νουρουάν. Και διαβάζω την απόφαση πριν από λίγο. 10 σελίδες η απόφαση, τις 3 σελίδες κατέδεσε. Παραδέχεται ότι ο κύριος Κουρτάκης, γιατί δεν μπορεί να μην το παραδεχτεί η αγωγή, ήταν υπάλληλος του εγκεφάλου του Εμίλιου Κοτσόνη, όπου συνεχίζει να συστεγάζει την εταιρεία του κύριου Κοτσόνη το Μετρόναμα στην ίδια διεύθυνση, αλλά τον απαλλάσσει γιατί δεν είχε ποινική εμπλοκή μέχρι τώρα ο κύριος Κουρτάκης στην υπόθεση του Νουρουάν. Τρίτον, βγήκε ο συγκεκριμένος πάλι εκπρόσωπος των συμφερόντων. Όχι σε εσάς, λέω, παρακαλώ ησυχία. Τρίτον, μην ρωτάτε για να μην υπάρχουν και απαντήσεις. Όταν κατέπεσε η σκευωρία με το πόρισμα του Παρακουμάτσου, έπρεπε να βρουν άλλο τρόπο. Ποιος ήταν ο τρόπος? Η παρακολούθησή μου. Παρακολούθηση όπου με βρίσκανε. Πήγα λοιπόν στο Λονδίνο σε επίσημο ταξίδι. Δεν διέμεινα στο ξενοδοχείο στο οποίο είχα κλείσει από την αρχή, γιατί από κάτω ήταν 2 συγκεκριμένα πρόσωπα οι οποίοι κάναν αυτή τη δουλειά και με εντοπίζει ασφάλειά μου. Έκλεισα το μάτι και το πλήρωσα με την κάρτα μου, το οποίο το καταθέτω, ήθελα να το δει ο κύριος Γεωργιάδης. Το πλήρωσα με την κάρτα μου, εδώ είναι και η κάρτα μου, να τη δείτε όλοι. Το πλήρωσα από την τσέπη μου, έτσι. Και τι βγήκε και είπε πρωί-πρωί στο Sky? Ότι ο Υπουργός Άμυνας πρέπει να παραιτηθεί, γιατί ο κανονισμός, λέει, του Υπουργικού Συμβουλίου δεν του επιτρέπει να μπαίνει σε καζίνο. Ψάχνω να βρω τον κανονισμό του Υπουργικού Συμβουλίου. Δεν υπάρχει. Παίρνω τον κύριο Μπαλτάκο, τον πρώην γραμματέα της κυβέρνησης, του κυρίου Γεωργιάδη. Δεν υπάρχει. Ούτε υπάρχει τα διάταξη. Μαϊμού είδηση προκειμένου να δημιουργήσει δίθεν νέο, για ποιο λόγο πρέπει να παραιτηθούμε? Και επόμενη εμπλοκή. Είναι ο συγκεκριμένος. Κάντε λίγο ησυχία, που όταν θα φτάσουμε στο να ανοίξουμε πράγματι την υπόθεση και να διερευνήσουμε με εξεταστική επιτροπή ή μάλλον με προανακριτική επιτροπή, όταν θα λήξει η διαδικασία της δικαιοσύνης, θα πρέπει να απολογηθεί μαζί με άλλους για ποινικά αδικήματα τα οποία έχουν εκτελέσει. Και βεβαίως το πρώτο ποινικό αδίκημα και σοβαρότερο είναι ο εκβιασμός δικαστών. Καταθέτω ενδεικτικά πρωτοσέλιδα. Οι ποινικές ευθύνες Τζίβα και Χριστοφορίδη δεν παραγράφονται. Απειλή κατά δικαστή που αθώθηκε. Γιατί είναι ακόμα στην υπόθεση του Νουρουάν Τζίβα? Ως ύποπτη στον εισαγγελέα Τζίβα, Λιμενικός και Τριανταφυλόπουλος. Παναγιωτόπουλος, η κυρία Τζίβα έπρεπε να μετεθεί από το Φεβρουάριο. Όταν ο καμένος προαναγγέλει και η Τζίβα εκτελεί. Να ανοίξουν οι τηλεφωνικές συνομιλίες Τζίβα και Χριστοφορίδη. Τώρα βρήκε ότι έχω μιλήσει εγώ, λέει, και με την Τζίβα και με τον Χριστοφορίδη και έχω συναντηθεί και μαζί τους. Παναγιωτόπουλος, περίεργη ρόλη της Τζίβα και του Χριστοφορίδη. Τζαβάρας, επελέγει Τζίβα για να κάνει τη δουλειά. Πάτο, παραπολιτικά.
Πάρα πολύ δικά, δώστε το. Δώστε στον κύριο Τζαβάρα, δεν το καταθέτω. Δώστε στον κύριο Τζαβάρα. Δώστε το. Διαβάσε το. Μαϊμού είναι, Κώστα. Μαϊμού είναι. Fake news είναι του παραπολιτικά του Κουρτάκη. Μίμηση, λέει ο Τζαβάρας. Αυτό πρέπει να κάνετε, κύριοι συνάδελφοι. Μιμήσεις να κάνετε για να κάνουμε μια πραγματική εξεταστική επιτροπή για να δούμε το ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τον πολιτικό κόσμο. Πέραν των υπαλλήλων τους. Επιπληρωμή νόμιμη ή όχι. Παπαθεοδόρου, θα παρέμβουμε για τον ρόλο της Τζίβα. Θεοχαρόπουλος, θα παρέμβουμε στον Άριο Πάγο για τον ρόλο της Τζίβα. Καμένος Γκέιτ, καυτά ερωτήματα για την εισαγγελέα Πειραιός. Κούγιας Γιαννού Ρουάν, θα καθίσουν στους καμνοί για κατάκτηση εξουσίας. Θυμίζω παραδικαστικό κύκλο μεθοδεύσης για σωστή κατάθεση. Λοβέρδος, με εντολή Τσίπρα στο απειρόβλητο λιμενικός. Και καμιά πενταριά ακόμα δημοσιεύματα, τα οποία τι αποδεικνύουν. Αποδεικνύουν ότι το αδίκημα της εκβίασης δικαστικού λειτουργού το έχουν διαπράξει. Έχουν διαπράξει ξεκάθαρα αυτό το αδίκημα, όπως επίσης και το αδίκημα της χρήσης παράνομα αποκτηθήσεων τηλεφωνικών συνομιλιών ή άλλων. Διότι, κύριοι συνάδελφοι, αν υπάρχουν επίσημες συνομιλίες, το ζητώ από τη βήμα της Βουής, από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, και περιλαμβάνουν και εμένα μέσα, ζητάω να καταταχθούν σε όλη τη Βουλή. Να τις πάρουμε όλοι. Αν έχουν δικές μου συνομιλίες που θα έπρεπε να έχουν, να παρακολουθούσανε, να δοθούν στη Βουλή. Αλλά όχι τα κόψε ράψε των διάφορων ισοβητών που είναι δικοί σας συνομιλητές και όχι δικοί μου συνομιλητές. Επίσης, ο εισαγγελέας Εφετό Πειραιός κρίνει οι συνομιλίες που προσκομίστηκαν στη δικογραφία ήταν παράνομα υποκλοπές και δεν λαμβάνονται την υπόψη. Συνεπώς, όσοι τις προσκόμισαν και όσοι έκαναν χρήση αυτών των πληροφοριών διέπραξαν κακούργημα του άρθρου 370 του ποινικού κώδικα που επισύει ποινή καθήλυσης 10 ετών πέρα από τις συνομιλίες προκύπτει εξόδελμα ότι είναι παραποιημένες, νοθελμένες και μονταρισμένες. Αυτές είναι οι συνομιλίες στις οποίες σταθήκανε όλο αυτό το διάστημα προσπαθώντας να χτίσουν την εξεταστική των πραγμάτων επιτροπής. Και αντί να ζητήσουν σήμερα συγγνώμη από την έτοιμη εισαγγελέα που συκοφαντούσαν, έχουν το θράσος να παριστάνουν τους κατηγόρους. Μάλιστα, στην ίδια δικογραφία, ο κύριος Ιωάννης Κουρτάκης, σε συνεργασία με τον διορισμένο δικηγόρο Αλέξιο Κούγια, καταμήνυσαν επιπλέον ως δίθεν συμμετόχους μου της εισαγγελέας και του λιμενικού υπαλλήλου έναν ακόμη λιμενικό υπάλληλο και συγκεκριμένα το βασικό μάρτυρα κατηγορία στη δίκη του Ρουάν, Γεώργιο Κατσούλη, ο οποίος εδώ και πολλούς μήνες βρίσκεται στο εξωτερικό ως λιμενικός πρόξενος, προξενικός λιμενάρχης. Και απαντώ ευθέως λοιπόν στους χειρισμούς του κόμματος του κ. Μητσοτάκη. Πρώτον, ο Γιαννουσάκης επεδίωξε την επαφή μαζί μου και όχι εγώ μαζί του. Δεύτερον, υποστήριξε ότι θα αποκάλυπτε εγκλήματα και φοβόταν για τη ζωή του και τη ζωή της οικογένειάς του. Τρίτον, εγώ το έπραξα το αυτονόητο. Επικοινώνησα ωσόφυλα με τον Υπουργό της Δικαιοσύνης και αυτός έκανε το θεσμικό του καθήκον. Επικοινώνησε με την αρμόδια εισαγγελέα, προϊσταμένη της εισαγγελίας Πειραιά που εκκρεμούσαν ήδη συναφείς δικογραφίες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δικαιοσύνη δεν είναι λοιπόν να ψηρίζεις το γράμμα του νόμου για να αποφυλακίζεις τα λαμόγια της ενέργα που κάποιοι εκ των συναδέλφων κατηγόρων ήταν δικηγόροι τους. Δικαιοσύνη δεν είναι οι τροπολογίες που πέναγε τη νύχτα ο κύριος Αθανασίου για να φυγαδεύονται βαρών ναρκωτικών και μυζαδόρων εξοπλιστικών. Δικαιοσύνη είναι το ηθικό χρέος που έχουμε να αποκαλύψουμε και να συντρίψουμε αυτούς που δολοφονούν αργά και σαδιστικά 300.000 παιδιά, που ρίχνουν στην πυρά 300.000 οικογένειες και να πλουτίζουν οι ίδιοι και οι συνεργοί τους. Δολοφονούν την κοινωνία και πλουτίζουν οι ίδιοι. Και κάποιοι από εδώ μέσα δέχονται να πάρουν από τα χέρια τους το αιματοβαμμένο αντίδωρο για να τους συγκαλύψουν. Θα δηλώνω μέσα από το βήμα της Βουλής ότι δεν θα προσκυνήσω τα καθάρματα της ηρωίνης για να εξαγοράσω τη θεραπευτικά πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες που προφανώς ελέγχουν. Δεν προσκύνησα ούτε τότε τους μεσολαβητές των εξοπλιστικών,
Όταν λέγανε από τον κύριο Βενιζέλο με τον κύριο Λοβέρδο ότι ήταν αριθμοί τηλεφώνων ή αριθμοί λογαριασμών, και το πλήρωσα ακριβά, και τους λέω και ξεκάθαρα, επειδή χρησιμοποιούν ότι δήθεν λέω για τα παιδιά μου και την οικογένειά μου, συνελήφθησαν στο σπίτι μου στην Ικαρία οι υπάλληλοι του Κουρτάκη να φωτογραφίζουν τα ανήλικα παιδιά. Βγήκαν εν συνεχεία και είπαν ότι ο γιος μου 16 ετών και συνεχεία 23 είναι αναρχική και φίλη της Πόλας Ρούπα. Ο ένας στην Αμερική 6 χρόνια και ο άλλος δεν έχει περάσει το παλαιό φάλιρο να ανέβει ποτέ πάνω. Αλλά τους βάζουν τη ρετσινιά. Καταδικάζονται 23 μήνες φυλακή. Συνεχίζουν. Στοχοποιούν εν συνεχεία τον πατέρα μου, το Κογλίφος λέει, ο οποίος έχει σκοτώσει παιδιά. Για τη μάνα μου, ανοίξτε λέει τη σοφσό της Καμένου, 86 χρονών. Και βεβαίως βάλουν την οικογένειά μου μπροστά. Και προσέξτε κύριοι συνάδελφοι, αυτή η τακτική, αν αύριο δεν τους κάνετε κάποιο το κέφι, θα στραφεί κατά της δικής σας οικογένειας. Διότι αυτοί δεν κολώνουν με κανένα τρόπο όταν κάποιοι δεν πηγαίνουν με τα νερά τους. Και αν τους αφήσουμε να υπάρχουν, τότε θα έχουμε ευθύνη όλοι μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά τα υπόλοιπα, υπόθηκαν πολλά για την υπόθεση του Νουρουάν και από τον κοινοβουλευτικό μας εκπρόσωπο και από τους δύο βουλευτές, τον εισηγητή και τον βουλευτή που μίλησε, με κατάθεση μάλιστα και λογαριασμών που φεύγαν τα χρήματα από το Μαρινάκι για τις εταιρείες του Γιαννουσάκη. Δεν είμαστε υπεύθυνοι να τα εξετάσουμε εμείς. Η ανεξάρτητη δικαιοσύνη θα τα εξετάσει, αλλά πρέπει να την αφήσουμε να ανοίξει λογαριασμούς, να βρει τη ροή του χρήματος. Και μακάρι, μακάρι να είναι αθώοι. Κανείς δεν θέλει να είναι ένοχοι. Δεν έχω κανένα λογαριασμό προσωπικό με το Μαρινάκι. Κανένα προσωπικό λογαριασμό. Αν όμως είναι πίσω από αυτή την υπόθεση, όπως και αν λέγεται, πρέπει να πληρώσει. Διότι οι υποθέσεις αυτές των ναρκοπλοίων, η υπόθεση αυτή του ναρκοπλοίου είναι η υπόθεση που έχει να κάνει, είναι η υπόθεση που έχει να κάνει με εκκρεμείς ποινικές υποθέσεις που τα βουλεύματα αργούν εδώ και 1,5 χρόνο. Υπάρχει υπόθεση των στημένων αγώνων, η οποία με πρόταση Δασκαλόπουλου για προφυλάκηση, με τις εξαιρέσεις που γίνονται καθημερινώς, παραμένει στο σιρτάρι. Και δυστυχώς δεν έχει γίνει έλεγχος ποιος την κρατάει στο σιρτάρι. Υπάρχουν υποθέσεις εκκρεμής για τον ίδιο επιχειρηματία. Να προχωρήσει η διερεύνησή τους. Και αν είναι αθώος να θωωθεί, αν είναι ένοχος να πληρώσει. Κάποιοι ανακάλυψαν την τουρκική ηρωίνη τώρα. Αλλά η τουρκική ηρωίνη, θυμίζω κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αυτή που πλήρωσε τους δολοφόνους του Θεόφιλου Γεωργιάδη στην Κύπρο. 5 κιλά πήραν στα χέρια τους οι δολοφόνοι του Θεόφιλου Γεωργιάδη από τη ΜΙΤ. Η τουρκική ηρωίνη είναι αυτή που το 1994 προμήθευε ο Χουσεΐνογλου και ο Σαΐτ Σαμπάν ως παλιοί υπάλληλοι της στρατοχωροφυλακής στα στρατόπεδα τα ελληνικά, σκοτώνοντας ολόκληρες κομμοπόλεις κάθε χρόνο. Και κάποιοι τους αθώνανε και τους αφήναν να φύγουν. Ποιος δεν θυμάται τον αείμνο εισαγγελέα του Αρχιεπάγου Ανδρέα Φλούδα, ο οποίος συνέταξε το πόρισμα κατά πέλη του 1991 για διεφθαρμένους λειτουργούς που κάλυπταν τον Χουσεΐνογλου. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι θέμα, είναι νομική υποχρέωση της παρέμβασης της δικής μου που υπαγορεύεται, για να κλείνω, με το άρθρο 37 παράγραφος 2 και το άρθρο 40 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ως πολίτης αλλά και ως δημόσιος λειτουργός. Και δεν είμαι εγώ που ανακάλυψα τον κύριο Μαρινάκη. Τον κατονόμασε 3 φορές ο Γιαννουσάκης. Στη δίκη του Σκάι το παίζανε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μετά τα βρήκανε. Η δικαιοσύνη πρέπει να βρεθεί να κάνει τη δουλειά της. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας διαβεβαιώσω, ανακεφαλαιώνοντας, ότι όσον αφορά τις δικές μου ενέργειες, όλες οι επαφές και συνομιλίες μου γίνονται από το προσωπικό μου τηλέφωνο και όχι από πακιστανικά τηλέφωνα στο όνομα Φαταούλ Χακίμ, σαν αυτά που χρησιμοποιούσαν κάτι αθώοι ολιγάρχες για να στείλουν δικαστικές έδρες. Ουδέποτε μίλαγα με την υπόθεση με εισαγγελικό ή άλλο λειτουργό που ασχολείται με αυτή. Ουδέποτε εκβίασα το Γιαννουσάκη να εμπλέξει το μεγάλο επιχειρηματία Μαρινάκη στην υπόθεση του Νουρουάν. Το έχει καταθέσει εξάλλου στη συνέντευξη του Τριανταφυλόπουλου. Το έχει κάνει και μόνο σε επαναλλακτική συχνότητα πριν από τη συνομιλία που είχα μαζί του. Το έχει κάνει και σε απόρριτες καταθέσεις του. Και φυσικά δεν ήμουν σε θέση να τον καθοδηγήσω εγώ τα λεφτά του κυρίου Μαρινάκη ώστε να καταλήξω στο Γιαννουσάκη. Ο εφοπλιστής Ευάγγελος Μαρινάκης είναι στενός φίλος και συνεργάτης του παραπάνω Ναρκεμπόρου.
Ευθύμιου Γιαννουσάκη, στενός φίλος του καταδικασμένου για την υπόθεση Εμίλιου Κοτσόνη, στενός φίλος και συνεργάτης της Δώρας Μπακογιάννη και του συζύγου της Σίδρου Κούβελου. Και ρωτάω, εργάζεται εκεί ή όχι? Εργάζεται στο γραφείο του κ. Μαρινάκη ή όχι ο κ. Κούβελος? Στενός φίλος και συνεργάτης του Μάκη Βορύδη, ο οποίος είναι δικηγόρος τους. Και βέβαια δικηγόρος και των παραπολιτικών του κ. Κουρτάκη. Και κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να θυμίσω ότι κάποιοι που σήμερα γίνονται συνήγοροι ήταν αυτοί που κατηγορούσαν τον Μαρινάκη. Αν δει κανείς τι έλεγε για τις παράνομες υποκλοπές ο Αλέξης Κούγιας, τον αποκαλούσε χούντα του ποδοσφαίρου, παχύδερμο, μέλος εγκληματικής οργάνωσης. Τώρα είναι δικηγόρος του. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο Ευάγγελος Μαρινάκης και το Ιουσουφάκι, το οποίο ενεργεί ως εγκληματική οργάνωση, δολοφονώντας χαρακτήρες, ο κύριος Ιωάννης Κουρτάκης, θα πρέπει να αντιληφθούν ότι σε αυτή τη χώρα δεν διατάζουν ούτε οι Σουλτάνοι ούτε οι Εσκομπάρ. Σε αυτή τη χώρα υπάρχουν θεσμικά δικαιοδοτικά όργανα. Υπάρχει δικαιοσύνη που σύντομα θα αποφανθούν εάν είναι τυχαίο το γεγονός συμπτώσεις ή επίορκες συναλλαγές, οι καθυστερήσεις των βουλευμάτων, οι αυστηροί εισηγητές σε βάρος όσων αδυνάμουν και σημάδων για τους πολιτών, συνομιλούν με μεγαλεπόρους ναρκωτικών. Συνεργάτες δε των κατηγορουμένων που απαλλάζουν τόσο οι ποινές, χάδι σε μεγαλεπόρους ναρκωτικών από αναπληρωματικές θέσεις, τόσο οι μειοψηφίες για την αποφυλάξη μεγαλεπόρων ναρκωτικών, ενώ οι Ριάννες παραμένουν στη φυλακή, τόσο οι περισσότερες συναντήσεις κατηγορουμένων και υποδίκων με ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς, τόσο οι καθυστερήσεις σε ανακριτικές διαδικασίες, τόσο οι διαβρώσεις μεγάλης μερίδας δημοσίων λειτουργών, όσο φυσικά και τα στοχευμένα, οργανωμένα, συντονισμένα και μολυσματικά δημοσιεύματα υπανθρώπων του τύπου που υποκρίνονται ότι δεν έχουν τα βατζίδες για να κρύψουν το πόσο εκδιδόμενοι είναι η λάσπη και η συκοφαντία που τολμούν να ρίχνουν απέναντι σε ανθρώπους που υπηρετούν την αλήθεια και όχι τα κελέσματα του Εσκομπάρ, ο οποίος κύριε της αντιπολίτευσης, πιστέψτε με, δεν θα επικρατήσει. Προτιμώ το ρόλο του τζάμπα μάγκα παρά το ρόλο του επιπληρωμή βλάκα και απατεώνα της πολιτικής.